ξυπνώ στις 7, πρόγευμα, βλέπω το πρόγραμμα της ημέρας, πηγαίνω στη Βουλή ή στις διάφορες συναντήσεις που έχω. Το μεγάλο μου το πρόβλημα είναι τι θα φάω το μεσημέρι και συνεχίζω μετά τις δραστηριότητες του απογεύματος και καταλήγω σπίτι συνήθως το βράδυ. Έχω αγοράσει ποδήλατο και ο στόχος μου είναι να πηγαίνω με το ποδήλατο στη Βουλή, αλλά έχω συνέχεια προβλήματα με τα λαστιχά και πρέπει να βρω μια λύση. Προσέχω να έχω πάντα πράγματα τα οποία είναι φυσικά, χωρίς χημικά, χωρίς ζάχαρη. Προσπαθώ να καταναλώνω πολλά φρούτα. Δυσκολεύομαι πάρα πολλά με τις σαλάτες, γιατί αγοράζω πάντα διάφορα λαχανικά και καταλήγω στον κάλαθο, συγγνώμη, στην κομποστοποίηση, αντί στο πιάτο μου. Πάντα ανακυκλώνω. Έξω από τη βεράντα μου έχω τον κάδο της κομποστοποίησης, έχω το χαρτί, έχω τον κάδο μου με την ανακύκλωση και τον κάδο το σκουπιδιό. Όταν είσαι σε επιτροπές της Βουλής, ακούεις διάφορα πράγματα και από τις δύο πλευρές του τραπεζιού, και από την πλευρά των προσκεκλημένων και από την πλευρά των βουλευτών, δυστυχώς. Επομένως, πρέπει να μάθεις να τα ακούεις και να είσαι ήρεμος.